Καλησπέρα σας και από μένα. Συγγνώμη για το βραχνό της φωνής, αλλά ταλαιπωρούμε εδώ και 2-3 ημέρες με κάποια ιοσούλα. Εγώ θα επανέλθω λίγο στο κομμάτι της βιοποικιλότητας, της χνηλασιμότητας της βιοποικιλότητας και θα μιλήσω λίγο πολύ για το πώς το βλέπουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε ως Ινστιτούτο. Κυρίως εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής και ενδεχομένως κάποια πράγματα που τα έχετε σίγουρα ακούσει, αλλά ίσως να μην τα έχετε δει να εφαρμόζονται. Τυπικά η αντιμετώπιση που έχουμε στο Ινστιτούτο είναι αυτό όλης της αγροτροφικής αλυσίδας. Με αυτή τη λογική εμείς επικεντρωνόμαστε στην βιοποικιλότητα μαζί με την έρευνα που κάνουμε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και να ικανοποιήσουμε τις κοινωνικές ανάγκες για τη δημιουργία καινούργιων προϊόντων όπου είναι αυτοεφικτό, έχοντας ως στόχο αυτό που λέμε αεφορική ανάπτυξη σε μια αλυσίδα αξίας και κυρίως αυτό που αφορά την ύπαιθρο και τις περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες και να μπορέσουν να έχουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Η βιοποικιλότητα είναι κάτι πολύ πιο, ή μάλλον η ποικιλότητα, όπως το βλέπουμε εμείς, είναι κάτι πολύ πιο εκτενές. Δεν είναι μόνο η ποικιλότητα των οργανισμών που υπάρχει σε ένα μέρος. Για μας είναι κάτι παραπάνω, είναι η ποικιλότητα της παράδοσης, είναι αυτό που λέμε ιστορική διαδικασία συσσόρευσης των ανθρώπινων διαδικασιών και η κληρονομιά, η πολιτιστική που έχει ο καθένας μας. Είναι αυτό που ονομάζουμε η διαφορετικότητα των οικοσυστημάτων, που είναι κάτι που αφορά κυρίως τα άτομα που ασχολούνται με οικοσυστήματα. Είναι αυτό που είναι η βιοποικιλότητα των οργανισμών, αλλά εμείς πάμε σε ένα βήμα παραπέρα και πηγαίνουμε μέχρι την ποικιλότητα των γονιδίων, που τα χρησιμοποιούμε ως πηγές για να μπορέσουμε να κάνουμε νέα προϊόντα ή ως αποτιμητές ή δείκτες της διαφορετικότητας κάποιων προϊόντων για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε είτε την εχνηλασιμότητά τους είτε τη διαφορετικότητά τους. Κάτω από αυτό το πλαίσιο, τα αγροδιατροφικά οικοσυστήματα είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Δεν είναι μια αλυσίδα όπως έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε. Είναι κάτι το οποίο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από άλλους ομιλητές, μιλάμε για κυκλική οικονομία, μιλάμε για εισροές και εκροές και μιλάμε κυρίως, για να μπορέσεις να τα αποτιμήσεις, μιλάμε κυρίως για συσσόρευση πληροφορίας. Ένα αγροδιατροφικό οικοσύστημα και μια παραγωγική διαδικασία μέσα για την αποτιμήσεις πρέπει να συγκεντρώσει πάρα πολλές διαφορετικές πληροφορίες ετερογενείς και να μπορείς να τις διαχειριστείς. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει αυτή την τάση που πάρα πολλοί είπαν και προηγουμένως, την ψηφιοποίηση της αγροτροφικής αλυσίδας. Τρέχουμε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα σε αυτό το αντικείμενο, όπου συλλέγουμε δεδομένα είτε από δορυφόρους είτε από γενομικές πληροφορίες που θα δείξουν κάποια ελάχιστες εφαρμογές, γιατί ο χρόνος δυστυχώς πιέζει πάρα πολύ. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι, πώς μπορείς να μαζέψεις για να μπορέσεις να δημιουργήσεις πρότυπα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για όσους θέλουν να κάνουν μια πιστοποίηση, μια χνηλασιμότητα ενός προϊόντος. Όλο αυτό για μας σημαίνει μεγάλα δεδομένα. Μεγάλα δεδομένα σημαίνει τεράστιος όγκος πληροφορίας, δυσκολία στο χειρισμό τους και γι' αυτό πρέπει να επενδύσεις πάρα πολύ σε υπολογιστικές υποδομές όπου είναι εφικτό αυτό εδώ για να μπορέσεις να τα αξιοποιήσεις. Δεν θα πω για νούμερα για τις υπολογιστικές μας υποδομές ή τίποτε άλλο. Αυτό λίγο πολύ όλοι γνωρίζουν ότι τι κάνουμε στο Ινστιτούτο. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι τα τελευταία χρόνια για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε αυτή την πληροφορία δεν εφαρμόζουμε μόνο μία τεχνολογία, εφαρμόζουμε πάρα πολλές. Τεχνολογίες κυρίως όπως ονομάζονται πολυομικές τεχνολογίες, δηλαδή τεχνολογίες ικανότητας να παράξουν μεγάλα δεδομένα σε πολύ ψηλή ανάλυση και μεγάλη πολυμπλοκότητα. Ακούστηκε το όνομα της μεταβολομικής, της γονιδιωματικής, της επιγενετικής ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά εδώ είναι τεχνικές και τεχνολογίες που αξιοποιούμε σε ένα προϊόν και σε μια αλυσίδα για να μπορέσουμε να το χαρακτηρίσουμε. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια ταυτότητα που μπορεί να είναι γενετική, μπορεί να είναι γενομική, μπορεί να είναι μεταβολομική, βιοχημική, έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτό το προϊόν να καθορίσουμε από πού προήρθε, πώς έχει πάει, τι ποιοτικά χαρακτηριστικά έχει, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα στα ελληνικά προϊόντα, όπως αναφέρθηκε από τους ΣΕΦ, είναι ότι ενώ μιλάμε για ποιότητα, δεν μπορούμε να την αποτιμήσουμε. Αποτίμηση ποιότητας σημαίνει κάτι πολύ δύσκολο. Δεν είναι μόνο το πάνελ γευστηγνωσίας που θα αξιολογήσει αν ένα προϊόν είναι νόστιμο ή όχι, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να καθορίσουμε ποιότητα, κριτήρια ποιότητας, κριτήρια ασφάλειας, ότι δεν έχει μέσα κάποια φυτοφάρμακα, ότι δεν έχει μυκοτοξίνες, ότι δεν έχει ουσιαστικά μια μικρή διατροφική αξία και κυρίως ότι διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα προϊόντα ανταγωνιστικά. Υπερτερείς αυτά εδώ και αυτό μπορούμε να το πιστοποιήσουμε. Τώρα, το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι για να γίνει αυτό εδώ θέλεις εξοπλισμό. Εξοπλισμός είναι ακριβώς. Ακριβώς εξοπλισμός σημαίνει αγορά, συντήρηση και κυρίως απόσβεση.
Ένα βασικό κομμάτι που πρέπει να έχουν πάντα στο μυαλό του όσοι μπαίνουν σε αυτόν τον τομέα είναι ότι πρέπει να αποσβέσεις τον εξοπλισμό σου και όχι απλώς να τον αγοράσεις. Αυτό σημαίνει κόπο, χρόνο, χρήμα. Για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, εμείς αξιοποιούμε είτε ερευνητικά προγράμματα, είτε συνεργασίες με επιχειρήσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουμε σε αυτό που περιέγραψα παραπάνω. Τώρα, αυτή η διαδικασία πρέπει να περάσει αυτό που ονομάζουμε αγροτροφικό σύστημα και κυρίως αυτό που ονομάζουμε δημιουργία εμπιστοσύνης του καταναλωτή μέσα σε όλη αυτή την αλυσίδα αξίας. Το ότι έχουμε προβλήματα είναι γνωστό. Μιλάμε για ελληνοποίηση προϊόντων, μιλάμε για κακής ποιότητας προϊόντα που πλασάρονται ως καλά, μιλάμε για προϊόντα που είναι επισφαλή πολλές φορές για τον καταναλωτή. Πώς μπορείς αυτό εδώ να το τεκμηριώσεις έτσι ώστε να πάρεις στο τέλος την προστέμενη αξία που αξίζει στο τελικό προϊόν σου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε σε μια άλλη τεχνολογία. Πιθανόν κάποιοι άλλοι την έχετε ακούσει. Είναι αυτό που λένε το blockchain. Είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης, ψηφιοποίησης αυτής της πληροφορίας. Και έχουμε αρχίσει να την εφαρμόζουμε χάρη σε μια υποδομή που έχουμε πάρει από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε αρχίσει να την εφαρμόζουμε σε πιλωτικές παραγωγικές διαδικασίες. Είναι μια τεχνολογία όπου όλη αυτή η πληροφορία που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή πώς ένα προϊόν, ποιο είναι το γενετικό του υλικό, πώς ένα προϊόν παράγεται, δηλαδή πώς, αν έχει φυτοφάρμακα ή αν έχει κάποια άλλα προβλήματα, πώς μεταφέρεται στην βιομηχανία για τη μεταποίησή του, πώς αυτό το μεταποιημένο προϊόν πηγαίνει στο ράφι του καταναλωτή και κυρίως τι διατροφική αξία έχει το τελικό προϊόν για τον τελικό καταναλωτή και τι ποιοτικά χαρακτηριστικά έχει. Όλη αυτή η πληροφορία συλλέγεται, μαζεύονται σε πιλωτικές δράσεις, ψηφιοποιείται, κωδικοποιείται με τεχνολογία blockchain και μπαίνει μέσα σε ένα σύστημα που έχουμε αναπτύξει για να μπορέσει κάποιος να διασφαλίσει ότι αυτό που βλέπει το τελικό προϊόν πληρεί τα κριτήρια που περιγράφεται πάνω σε ετικέτα, σε ένα QR code ή σε οτιδήποτε άλλο. Δύο παραδείγματα θα πω πώς είναι δομημένη η υποδομή στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών. Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών πιθανόν δεν το γνωρίζετε, αλλά αποτελείται από 5 ινστιτούτα. Όλα τα ινστιτούτα έχουν εφαρμογές στην αγροδιατροφή. 3 από αυτά εδώ έχουν καθίσει μαζί και έχουν αναπτύξει αυτή την υποδομή. Σε αυτή την υποδομή, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, όπου προέρχομαι, τυπικά βάζει όλα τα μοριακά δεδομένα από το γενετικό υλικό μέχρι τη διατροφική αξία μέσω ενός χαρακτηρισμού του προϊόντος. Προσθέτει σε αυτά εδώ κάποια άλλα στοιχεία χνηλασιμότητας, γιατί μπορεί να πάρει δείγματα από το σπόρο μέχρι το τελικό προϊόν στο ράφι και να αποτιμήσει αυτή την αξία. Το Ινστιτούτο Μεταφορών έχει αναπτύξει όλο το λογισμικό εκείνο που χρειάζεται για τη μεταφορά του, με αισθητήρες πάνω σε φορτηγάκια, με αισθητήρες στα χωράφια, με δυνατότητα συλλογής δορυφορικών εικόνων, έτσι ώστε να μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει σε ένα χωράφι σε κάποιες δεδομένες στιγμές και αν χρειάζεται κάποιες παρεμβάσεις. Και στη συνέχεια, το Ινστιτούτο Πληροφορικής έχει αναπτύξει μαζί με εμάς όλο αυτό το κλάστερ υποδομής, γιατί μιλάμε για μια υποδομή υπολογιστική αρκετά μεγάλη, όπου χειρίζεται αυτή την πληροφορία, την περνάει σε ένα νέφος, την ψηφοποιεί και μπορεί ο κάθε stakeholder, ο κάθε ένας που συμμετέχει σε την αγροτροφική αλυσίδα, να πάρει την πληροφορία που χρειάζεται και το επιτρέπεται να πάρει, μέχρι και τον τελικό καταναλωτή. Αυτό έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε πιλωτικά σε κάποιες παραγωγές. Αρχίσαμε να το συζητάμε για το τσάι του βούνου, γιατί είναι ένα μικρό προϊόν, μια μικρή πιλωτική δυνατότητα, παρόλο που αρκετές χιλιάδες στρέμματα από το τσάι του βούνου έχουν αναπτυχθεί. Έχουμε κάνει μια πρόδρομη δουλειά στην περιοχή της Ροδόπης, γιατί είναι μια σημαντική και εμβληματική περιοχή για τέτοιου είδους θέματα. Τυπικά βλέπουμε το γενετικό υλικό, αποτιμούμε βιοχημικά το πώς ακριβώς είναι αυτό το υλικό. Βλέπετε, για παράδειγμα, σε διάφορα είδη σιδερίτη που έχουμε μετρήσει επάνω τι βιοχημικά χαρακτηριστικά υπάρχουν, τι χαρακτηριστικά υπάρχουν μέσα. Αυτά όλα τα μαζεύουμε σε μια βάση δεδομένων, ψηφιοποιούνται και τυπικά μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, αυτά μέσα σε αυτό το πιλωτικό έχουμε κάνει αυτό που λέμε την ανάλυση σημείων ροής δεδομένων, δηλαδή ποια δεδομένα πρέπει να μαζέψουμε, πώς δηλαδή αυτό το προϊόν μεγαλώνει, με τι τρόπο μεγαλώνει, πώς μεταφέρεται και με ποιο τρόπο μεταφέρεται. Στη συνέχεια, στο αρχικό υλικό και στο τελικό υλικό υπάρχει βιοχημική ανάλυση. Δεν βάζω εταιρείες μέσα για να μην φανεί διαφήμιση, αλλά αυτό γίνεται συνεργασία με μια εταιρεία για να μπορέσει στο τέλος να βγάλει ένα προϊόν το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορεί ο καταναλωτής να τα ιχνηλατήσει από την αρχή της παραγωγής, από το γενετικό υλικό μέχρι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αυτή είναι η λογική που προσπαθούμε να αναπτύξουμε τα τελευταία χρόνια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια πλήρη ιχνηλάτηση, ένα πλήρες πιστοποιημένο υλικό και αρχίζουμε σιγά σιγά να το εφαρμόζουμε και σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Ήδη έχουμε συλλέξει το γενετικό υλικό από τις ελληνικές
φυλές εγωπροβάτων. Έχουμε κάνει ένα μοριακό προφίλ αυτών των φυλών για να διαχωρίζουμε τις ελληνικές φυλές. Το κάνουμε στο Βαμβάκι σε συνεργασία με μια εταιρεία για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που λέγεται το Greek Cotton, ένα brand name που ετοιμάζεται να κάνει μια εταιρεία. Έχουν γίνει προτάσεις ερευνητικές για να γίνει στα σιτηρά. Το προχωρούμε στην ιχθυοκαλλιέργεια σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες στην ιχθυοκαλλιέργεια που συνεργαζόμαστε και αναπτύσσουμε και λογισμικά για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί τους, έτσι ώστε μέσω τεχνολογίας IoT να αυτές οι πληροφορίες να έρχονται σε real time στα εργαστήρια και στους servers που διαθέτουμε. Και στη συνέχεια, φυσικά, έφερα μικρό παράδειγμα αρωματικά φυτά, καθώς και φυσικά τις δύο εμβληματικές που αναφερθήκανε, όπου αυτή τη στιγμή χάρη σε αυτές δημιουργούνται οι βάσεις δεδομένων του γενετικού υλικού της αμπέλου και της ελιάς, για να μπορέσουν μετά όσοι θέλουν να έχουν κάποιες ποικιλίες διαφορετικές, να μπορούν να τις συγκρίνουν μέσα από τις βάσεις και να δουν τη διαφορετικότητα των προϊόντων τους ή και του γενετικού υλικού τους. Κάπου εδώ θα κλείσω, νομίζω είμαι ακριβώς στον χρόνο μου. Συγγνώμη που δεν μπορώ να πάω παραπάνω και ευχαριστώ πάρα πολύ.